Να είμαστε λοιπόν εδώ πέρα και δεν είμαστε μόνοι μας. Επιτέλους, εγώ παρέα να με καταλάβει γιατί. Είσαι αλλεργικός στις μέλισσες. Άκου να δεις, δεν με έχει τσιπήσει καμία ρε κουμπάρε. Στο παρόν, περίμενε. Πέντε σφίγγονται μέλισσα, αλλά μια χαρά τα βρίσκω εδώ. Μιλάτε σε Δήμητρα κατευθείαν δηλαδή. Γεια σα. Να αισθάνεστε κι εσεί πιο άνετα. Εγώ κάνω τον ηχολήπτη. Δήμητρα. Γεια σα, μέλισσε. Πάμε. Λοιπόν, είναι ο Θάνος, ο Χρήστος, ο Κώστας, ο Ιάκωβος και ο Παντελής. Είστε πέντε, είστε πολλοί. Ήρθατε για τα Madame Figaro. Έχετε κάτι καινούργιο έτσι να παρουσιάσετε αύριο? Τι θα περιμένουμε από εσά? Θα αρχίσουμε από αυτό δηλαδή. Εννοείται. Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας. Είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι εδώ. Όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και ειδικά στο Super FM 104 και 7. Τα ξέρεις. Αυτό δεν είναι έτσι? Μαζί μου, ναι. Έτσι, έτσι. Είσαι λοιπόν, χαρούμενος που μαζί μου, φαντάζομαι. Εννοείται και, εννοείται και με τον Παναγιώτη. Οι τρεις τώρα, επειδή δίνουμε εικόνα, φοράτε τα γυαλιά. Ξέρω ότι δεν με βλέπετε. Γι' αυτό ξέρεις, κάνω έτσι, άμα θέλω να πω κάτι. Όχι, εντάξει, απλά είμαστε και λίγο. Με τα μάτια μας καρφωμένα. Ναι, ναι, μα γι' αυτό σου λέω, το έχω πιάσει, ναι. Λοιπόν, αύριο θα παίξουμε στα βραβεία και θα παίξουμε δικά μας κομμάτια από το νέο μας άλμπουμ, το δεύτερο, που λέγεται Άκου, και έχει κυκλοφορήσει. Έχει γίνει και χρυσό. Και αυτό είναι. Σε δύσκολους καιρούς και εδώ ναι, να σου πούμε μπράβο. Είναι ιδιαίτερα. Δεν είναι ευχάριστο. Έτσι απλά τα πράγματα τώρα. Και ειδικά το νέο μας σίγκλ, το Ότι Αφήνεις Μισό, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου και έχει βγει και βίντεο κλιπ. Και κατευθείαν έγινε επιτυχία. Καλά, ελπίζουμε να γίνει. Πάντως είναι προφητικό το κλιπ γιατί καταστρέφεται η Αθήνα. Οπότε. Τώρα να σας πω, θέλω να μάθω την ιστορία του συγκροτήματος. Ποιος θα την πει, πώς ξεκινήσατε, γιατί είστε και πέντε από εδώ που πρέπει να ξεκινήσετε. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ, ναι, πριν μας πει την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον για το όνομα και τα λοιπά. Έχουμε δει έτσι, έχουμε εικόνα, αλλά διευκολύνουμε τη συζήτηση. Να πω ότι γουστάρω πάρα πολύ που εμφανίζεστε και οι πέντε. Δεν είσαι σαν τα γκρουπ που βγαίνει ο τραγουδιστής μπροστά και οι άλλοι τους τρώει, ας πούμε, τους ξέρουν τη μάνα τους. Οι άλλοι έχουν καλό τραγουδιστή. Ωραίος, ωραίος αυτός. Επίσης, εμείς έχουμε ο Παντελής, ο οποίος έχει δεχθεί τα πειρά με το που μπήκαν στο στούντιο. Είναι και ομορφόπεδος ο Παντελής. Όχι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Γιατί κάνεις πλάκα, όχι, δεν είναι. Γιατί είναι ο καλύτερος ο Χρήστας Μάστορας και είναι και σκηνοθέτης. Και τον πληρώνω κιόλας. Λεφτά, οπότε. Είναι μουσικός του, τον πληρώνω. Είναι ταλέντο. Ταλέντο, ταλέντο. Είσαστε όλοι ταλέντα, αλλιώς. Πού μεγάλα ταλέντα. Και είσαστε και δεμένοι. Ήσασταν φίλοι από παλιά δηλαδή και τώρα. Φίλοι μας πάντα. Φίλοι παίζαμε και σε μπάντες μαζί και σε. Πόσα χρόνια δηλαδή γνωριμίας μετράει η κατάσταση? Το λιγότερο, επειδή δεν γνωριζόμαστε και οι πέντε από τον ίδιο χώρο, το λιγότερο 7 χρόνια, από το 2005 σίγουρα γνωρίζουμε. Ποιος το ξεκίνησε, ρε παιδιά? Ποιος το ξεκίνησε, πήρε την ιδέα και είπε ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί? Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2008, όπου σε ένα μαγαζί παίζανε όλοι εκτός από μένα. Ο Θάνος ήταν υπολήπτης, εγώ ήμουν φαντάρος νομίζω τότε. Και άρχισαν να μιλάνε έτσι περισσότερο ο Ιάκωβος με τον Χρήστο και τον Θάνο. Και μετά μπήκα εγώ που λέω στο Θάνο, τι γίνεται ρε Θάνο, καμιά μπάντα παίζει. Μαν μου, τι κάνει. Πού σε μαν. Θα με χώσει δυνατά. Έχει καμιά δουλίτσα για μένα. Εντάξει. Και ήρθα και εγώ και μετά του λέω, παιδιά, έχω ένα μπασίστα φοβερό, τον Κώστα. Και μου λένε, ποιον Κώστα, το Μαυρογέννη. Και λέω, τον ξέρετε. Εγώ τον ήξερα από αλλού τον Κώστα. Δεν ήξερα ότι και τα παιδιά τον ξέρουν. Και δέσαμε και οι πέντε. Καρμικό, καρμικό άκουγα. Δηλαδή αρχέ του 9, Γενάρη του 2009, ήταν το πρώτο φορά που κάναμε ραντεβού έτσι και οι πέντε. Συζητήσουμε το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό το υπέροχο όνομα μέλισσες πρωτότυπο για συγκρότημα, πώς ήρθε, ποιος το σκέφτηκε? Κάτι, κάτι άκουσα εγώ. Κάποιος άλλος. Αυτός που είναι ο αγαπημένος του Παναγιώτη. Ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος. Καλησπέρα σας. Ποιος δεν έχει μιλήσει ακόμα? Μιλάει ο Φέα. Ο Ιάκωβος φέρνει το όνομα, λέει μέλισσες. Τρελαινόμαστε οι άλλοι, ξέρω εγώ. Τσιμπάει, τσιμπάει με τις απόψεις του Ιάκωβος, γι' αυτό πηγαίνει. Γιατί μετά ήθελε να μην το βγάλουμε μέλισσα στο όνομα και εμείς επιμέναμε. Και σε κάποια φάση εκεί που αράζουμε στο Θησίο και πίνουμε ένα κόμελα, σκάει ένας τύπος με δύο μέλια στο χέρι. Χωμελάς. Χωμελάς με καλύτερα μέλια. Και τις καλύτερες μέλισσες και ξέρεις. Λέμε εκεί πέρα εντάξει. Οπότε μελάς αυτός, μέλι εμείς, είμαστε και πέντε. Το μελίσι έδεσε. Έτσι. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν πέρναγε, ας πούμε. Σουβλατζή. Τον είχα πληρώσει εγώ το μελά για να τελειώνουμε με το θέμα του ονόματος. Μια κλίση. Είχαμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Προσπαθούσαμε να πείσουμε τον Ιάκωβο, έλα ρε Ιάκωβε. Είναι και προληπτικό ο Ιάκωβο. Έβρεκα εγώ έναν ονομαρότη, του λέω. Τρίτη και 13, Ιάκωβε, και φυλάκια σε σκόρδα κτλ. Στούφτε αυτό και τέτοια. Το 78. 17. Φλεβάρι το 78. Νόμιζα θα μου λύσει 17 Νοέμβρη.
Και εγώ έτσι νομίζω. 17 Φλεβάρι. Μάλιστα. Ξέρεις ότι έχουμε και ένα οδοντίατρο στην παρέα? Όχι. Ο Παντελής. Ναι. Καλησπέρα. Σου μπορεί το δοντάκι σου, αγάπη μου, τίποτα? Όχι, έχω καλό χαμογελό. Τα δόντια μου είναι εντάξει. Είναι υπέροχα. Άμα εγκρίνω το. Καλά, είναι. Από εδώ που να πάνω. Κοινωνούμε εμείς. Λοιπόν, πάμε. Θέλετε να μας αποκαλύψετε κάτι για την μεγάλη αυριανή βραδιά των βραβείων Madame Figaro που σας έχουμε μαζί, όπως είπαμε? Θα κάνουμε striptease. Αυτό είναι. Θα ξετρελάνετε, πιστεύω. Τις γυναίκες τις ρώτησες αν θέλουν να μας δουν μετά. Λοιπόν, επειδή τώρα μου πηγαίνετε πολύ με τις γυναίκες, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι και θα αφήσουμε τα μουσικά και θα πάμε στις γυναίκες. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να. Ακούστε τώρα. Γκρούπις. Οι μουσες ήταν γυναίκες. Μπράβο. Φίλε μου, ήταν νέα. Κλείω ευτέρη πιθάλια με αγκομένη. Ήταν και μαγαζί κάποτε. Θέλω να μου πείτε τώρα με τις γυναίκες τι έγινε. Τσακώνεστε, πέφτετε. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός, ρε παιδιά? Μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Ό,τι θέλουν. Το τέλος, ναι. Τι να κάνουμε. Μας κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τώρα, ωραίος της παρέας ποιος είναι? Ο Έκτος. Ο Έκτος, ο Χρήστος. Ο ηχολήπτης μας. Ο ηχολήπτης, το κρυφό χαρτί. Και ο του μάνατζερ, εννοείται. Ναι, Νάσος ο Φαρίκας. Έχει παίξει και αυτό σε βίντεο κλιπ παλιότερα. Ήταν μοντέλο. Κατάλαβα. Είναι φοβερός. Ωραία. Εμείς γενικά προσπαθούμε να προωθήσουμε τη μουσική μας. Εμείς κάνουμε τέχνη. Είμαστε ωραίοι τύποι. Που λέει είναι καλό παιδί. Δεν λέει ο άλλος είναι πολύ ωραίο. Είμαστε κομπάρσι απλά. Είμαστε κομπάρσι. Δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην επιτυχία, παιδιά. Ξεκινάτε έτσι όμορφα και ωραία, όπως είπαμε. Είπατε να κάνετε το γκρουπάκι κτλ. Περιμένατε ότι θα γίνει. Θα μπάστριο. Καταλαβαίνω, παιδιά, δεν είναι θέμα. Περιμένατε την επιτυχία. Περιμένατε ότι. Για ποια επιτυχία? Φυσικά. Ποια πόλη? Ο Δοντίατος είναι πολύ σίγουρο. Εγώ πλάκα. Εντάξει. Για πείτε μα. Όλοι τη θέλουν, ναι. Το περιμένω ότι θα έρθει. Ότι θα αλλάξει έτσι η κατάσταση. Όταν περιμένει κάποιο και τελικά έρχεται. Είναι λίγο ξαφνικό, λίγο πολύ. Τι είναι αυτό? Το περιμένει, ναι, αλλά άλλο να σου έρθει και άλλο να το. Ναι, άλλο να το ζει στην πραγματικότητα και άλλο να το φαντάζει. Είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο να φαντάζει να λες ότι τι ώρα που θα ήταν να παίζουν το κομμάτι μου στο ραδιόφωνο και άλλο να το ακούς. Να σου το αμάξω να δει και να ακούσει ένα κομμάτι στο ραδιόφωνο. Τι πιστεύετε? Όταν το ακούσατε για πρώτη φορά, πώς νιώσατε? Εκεί τρελαθήκαμε. Δεν περιγράφεται. Εμένα με πήρε ο Χρήστος τηλέφωνο και μου λέει: Βάλε τον τάδε σταθμό. Βάλε! Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί παίζει. Και είχε χαρεί πάρα πολύ και χάρηκα και εγώ και μετά είμαστε. Και έμεινα. Εν τω μεταξύ είχα παρκάρει. Και έμεινα στα μάξι μέσα. Το έχω ακούσει χιλιάδες φορές το μιξάρα μου, ξέρω εγώ. Να το ακούσω και από το ραδιόφωνο, όπως ακούγεται. Τελικά δεν ακούγονταν τόσο καλά. Σε σύγκριση με το επόμενο. Πώς ένα παιδί έτσι χαίρεται, ξαφνιάζεται και να. Δεν περιγράφεται. Μια παιδική ευχαρίστηση, ένα χαμόγελο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Όσο σοβαρό και να θε να φανεί. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό? Γιατί να ξεχωρίσει αυτό, α πούμε. Γιατί να ξεχωρίσει το δικό σα τραγούδι και να μην ξεχωρίσει ένα άλλο τραγούδι? Υπάρχουν τόσα γκρουπάκια, υπάρχουν τόσοι καλλιτέχνε, υπάρχουν τόσα τραγούδια που βγαίνουν. Είναι δεξιά-αριστερά κτλ. Τι είναι αυτό που έκανε κλικ στον κόσμο στη δική σας μουσική και έδωσε το ξεχωριστό στίγμα που έχετε? Ένα ξεχωριστό στίγμα έχουμε. Ετοιμάζεται να πει βλακία? Όχι, δεν βλακία. Το πιάνει αμέσω. Είχε πάρει το σοβαρό του. Είναι αυτό που λέει το. Ακούγεται να. Λοιπόν, βασικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι ήταν πρωτοεμφανιζόμενο το group. Ειδικά για το κρυφά. Και όταν εμφανίζεται ένα γκρουπ με ένα τραγούδι το οποίο αρχικά αρέσει έστω και λίγο, πέφτει ίσως λίγη περισσότερη προσοχή επάνω. Ναι. Από το να βγει ένα ωραίο τραγούδι από κάποιον καλλιτέχνη που είναι ήδη χρόνια στο χώρο. Έτυχε και να έχουμε πάρα πολύ ωραίο κλιπ που έκανε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που έπαιξε και αυτό ρόλο, γιατί ήταν η εικόνα, η πρώτη εικόνα, ας πούμε, που ήρθε μαζί με το τραγούδι. Και έγινε πολύ, πολύ γρήγορα. Έγινε σχετικά γρήγορα αγαπητό από πολύ κόσμο. Επίσης, και... μάλλον τότε άνθιζαν και τα παράνομα ζευγάρια, γιατί το τραγούδι λέγεται κρυφά, οπότε...
Καταλαβαίνεις, μάλλον. Ναι, και ήταν ο ύμνος για τα... Αυτά τα πονεμένα έχουν πάντα επιτυχία, έτσι. Γιατί αν όλα πηγαίνουν όλα καλά. Ναι, να ακούς και κανένα τραγούδι, όλα καλά είμαι, happy είμαι τώρα, σίγουρα να ακούς. Αλλά πόνο, με παράτησες, μου φύγες, με έκανες κερατά, ξέρω εγώ και τέτοια. Να σας πω, τσακώνεστε μεταξύ σας. Δεν είναι κρυφά πάντως, δεν λέει με πονά, με παράτησες, έφυγες. Είναι κρυφά πράγματα, κρυφός δεσμός. Πέντε είστε, γιατί δεν είστε. Ακριβώς, μιλάει για μια σχέση ενός ζευγαριού στην ουσία. Οπότε. Ναι. Το οποίο ξεκινάει, θα το ακούσουμε και το κρυφά, το έχουμε εδώ πέρα στο επόμενο. Δήμητρα, κάτι ρώτησες. Ναι, να πω στην ερώτησή μου, αν τσακώνεστε μεταξύ σας. Και μην μου πείτε όχι. Εγώ με έναν είμαι εδώ πέρα και σκοτώνω κάθε μέρα. Και χθες είχαμε ένα θέμα, ας πούμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Για ποιους λόγους δηλαδή. Γι' αυτό έχεις εδώ το. Αυτό εδώ, ναι, είναι αυτό. Εχθές ένα θέμα γιατί όλοι είχαν λάθος άποψη και εγώ είχα τη σωστή. Πείτε μας αν ετοιμάζετε κάτι καινούργιο, έτσι να περιμένουμε κάποιο καινούργιο τραγουδάκι. Έχουμε ένα συγγνώμη στη Δήμητρα. Γιατί? Εντάξει, είναι μεγάλη καρδιά. Είναι, ναι. Γενικά είμαστε, όπως σας είπαμε πριν, πολυτάλαντοι. Οπότε, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Απλά θέλω να πω ότι ετοιμάζουμε έχουμε και πολλά κάποιες... μέτρια ταλέντα. Ναι, έχουμε πολλά μέτρια ταλέντα τα οποία κάνουν γενικά έτσι μια εικόνα μέτρια προς το κακί. Ναι, λοιπόν, οπότε σκοπεύουμε να φτιάξουμε κάποιες ταινίες μικρού μήκους και κάποια. Ναι, εύκολα. Λοιπόν, ναι, οκ. Για συνέχεια. Σκεφτόμαστε λοιπόν να φτιάξουμε κάποιες ταινίες μικρού μήκους που έχουμε κάνει ήδη κάποιες, απλά δεν έχουν βγει παρά έξω. Με τι αντικείμενο. Η ρόλη μας είναι πολύ extreme. Να δούμε γενικά οι ταινίες. Εμείς παίζουμε και εμείς γυρνάμε και όλα στις μοντάρες. Όλα. Σκηνοθετή. Μόλις κυκλοφόρησε το τελευταίο βίντεο κλιπ του Μύρωνα Στρατή, είναι σκηνοθεσία Χρήστος Μάστρας. Αν δείτε, υπέροχη δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Γράφετε τραγούδια. Γράφετε μουσική. Τα τραγουδάτε και όλα. Σκηνοθετείτε. Δεν θέλετε κανένα. Είναι η κρίση μας. Έχει οθήσει στο να κάνουμε περικοπές στο προσωπικό, ξέρεις, και κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί. Μπορεί ο καθένας. Σκούπισμα κτλ. Ωραία. Κούρεμα. Μέλισσα, σας ευχαριστώ.